Δεν έγινε ευτυχώς. Δηλαδή πήγε να γίνει γιατρός, πέρασε, τον αντιπαθώ βαθύτερα γι' αυτό, θα το εξηγήσω μετά. Και επίσης τον αντιπαθώ ότι 36 χρονών έχει κάνει τρία παιδιά. Άκουγα τρία παιδιά, το ένα είναι τώρα μόλις να το χαίρεται που λένε ο άνθρωπος. Από την άλλη μεριά τσακίζει το σύμπαν. Τσακίζει όταν ανεβαίνει στην πίστα και γεμίζει πιο πολύ μάλλον από οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο αυτή τη στιγμή τα μαγαζιά. Και το συντή του επίσης τσακίζει και αυτό. Οι εμφανίες του σαρώνουν και είναι ο κύριος Πάνος Κιάμου. Καλώς ήρθατε. Βρίσκω δύναμη να ζήσω πάντα. Κάπου θα σε συναντήσω. Είναι το βασανιστήριο μου. Τέτοιο πράγμα ούτε στο νεκρό μου. Σπάω κι όσο έρχεσαι κοντά μου. Δίνω ό,τι βρίσκεται μπροστά μου. Τρεμώ. Μα νομίζω απόψε το έχω. Να σου πω τι κάνω και πως νιώθω. Ολοκαινούριος από πάνω μέχρι κάτω. Ευτυχώς προχωράω παρακάτω. Η αγάπη σου κεφάλαιο που κλείνω. Από σήμερα ολοκαινούριος θα γίνω. Ολοκαινούριος θα γίνω μακριά σου. Ολοκαινούριος. Πάλι ξεκινάς τις εξηγήσεις ήρθες. Για να το πανηγυρίσεις κι έτσι. Επειδή με είδες μόνο, είπες να κεράσεις λίγο πόνο. Όσο με κοιτάζεις και παγώνω, ψάχνεις με τα χέρια σου αλλιώνω. Τρεμώ, μα νομίζω απόψε το πω. Με μια λέξη να σου πω πως νιώθω. Έλα αγόρι μου εδώ, έλα αγόρι μου. Δηλαδή, αρχίζουν και. Πού τα μάθαν κιόλας, ρε. Χρόνια πολλά. Τέχνη, πού προλάβανε τα τεχνά να τα μάθουν. Έκανα φροντιστήριο πριν έρθω. Αυτά έκανα φροντιστήριο. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τις σχολές Τζιν Κέλλη, που φαντάζομαι Τζιν Κέλλη, ξέρω. Χωρώ. Χωρώ. Θα τα βγάλουμε στην πίστα μετά να. Παλιός, έχουμε, ναι. Παλιός, έχω κάνει. Και τη σχολή πολύ. New York Beauty Academy που είναι μαζί μας και τα βλέπω και beauty. Και beauty. Και χορό και ομορφιά μου ξέρει. Πού τα μάθατε, ρε. Πού το μάθουν το τραγούδι, το έβγαλες για το γιο σου, ας πούμε. Το έβγαλες, λέμε το, το αφιέρωσες. Έτσι ακριβώς. Μην τον κοιτάτε, είναι παντρεμένος, έχει τρία παιδιά, είναι 36 χρονών, οπότε είναι μια lost case. Είναι χαμένη περίπτωση. Ευχαριστώ πολύ για τα πολύ πολύ. Το λέω αυτό το αφιερώνω στη γυναίκα σου και λέω ότι ο άνθρωπος είναι. Μην τυχόν και κοιτάξει εκεί, πέθανε. Δεν κοιτάξει. Είμαι έτσι. Γεια σα. Έτσι. Δεν κοιτάω όμως. Έτσι κι αλλιώς λένε ότι είσαι ένα παιδί με πολύ χαμηλό προφίλ. Δηλαδή δεν παριστάνει το στάρ, δεν θε να είσαι στάρ, δεν θέλει να έχει αυτό. Και μια μεριά γίνει πουτάνα στον κάγκελο στο μαγαζί. Αυτό πώς συνδέεται και τα δύο. Νομίζω, Πέτρο, ότι εγώ από τη φύση μου δεν το έχω το σταρλίκι. Δεν μπορώ.
Γιατί ωραίο είναι, που σου αρέσει ο Μάικλ Τζάκσον. Αυτό ήταν ο μοναδικό στάρ. Έφυγε, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Για μένα προσωπικά ναι. Γιατί δεν υπάρχουν και εδώ στάρες μου, η Δύση δεν είναι σταράρα, ρε. Καταρχάς, στάρ δεν πρέπει να έχει σύνορα. Το στάρ δεν είναι ελληνική λέξη. Άρα δεν πρέπει να έχει σύνορα. Εμείς ό,τι εννοούμε εδώ πέρα στάρ, έχει σύνορα. Κοίταξε να δεις τον τραγουδιάρη που τα λέει. Συγγνώμη, δεν είναι έτσι να πω, να πω ψέματα. Έτσι δεν είναι σύνορα. Με αυτόν τα έχω πάρει. Έχω δύο λόγους. Δύο λόγους. Δύο λόγους. Να τα έχω πάρει. Θα τους ξεχάσεις, δεν τους ξέρεις. Δεν ξεχνάω, γιατί δεν ξεχάσω. Ο άλλος τώρα είναι τραγουδιάς μου. Κάθεσε το βράδυ, σου λέει ο άλλος είναι κουκουρούκου, είναι αούα. Και αυτός ο Γκάγκα, ας πούμε, πριν από 17 χρόνια, 18. Να βάλεις και το πρώην. Το λέει Γκάγκα. Δεν είμαι λέει. Γιατί ο Γκάγκα. Όχι, αυτό το έχουμε σιγουρέψει. Το έχουμε υπογράψει. Πήγε να γίνει γιατρός. Έδωσε εξετάσεις και πέρασε. Εγώ έδωσα εξετάσεις για γιατρός και δεν πέρασα. Πέρασε αυτός και δεν πέρασα εγώ. Εγώ ήθελα να πάω, γιατί είχα μια γκόμενα τότε εκεί που ήταν στην ιατρική και ήθελα να πάω. Και αυτός δεν πήγε ποτέ. Ποτέ, ούτε μία μέρα. Μα πώς να πας. Για μένα η ιατρική. Πήγε σένα, ρε. Έδινες γιατρός. Πέρασες. Έδινα γιατί θέλανε η δική μου να δώσω. Η δική σου, όταν δεν πήγες, τι πάθανε. Η αλήθεια είναι ακριβώς όπως το έκανες. Η αλήθεια ήταν αυτή. Αλλά πλέον είχα συνειδητοποιήσει ότι όλο αυτό το πράγμα δεν είναι κάτι που τελειώνει άμεσα. Η ιατρική δηλαδή θα τελειώνα στα 35. Θα τελειώνα τώρα. Θα τελειώνα με κάτι το οποίο δεν αγαπούσα. Θα τελειώνα με κάτι που εγώ προσωπικά βλέπω αίμα. Θα πας αύριο στο πανεπιστήμιο. Και περνάμε λοιπόν τον Ιούνιο, βγαίνουν, περιμένουμε τα αποτελέσματα, βγουν τον Αύγουστο. Ναι. Εγώ από τον Ιούλιο είχα κλείσει δουλειά. Το Σεπτέμβριο ξεκινάω στο τούνελ μαζί με τους Αντίπα, Γιώργο Αλκαίο, Στάθη Αγγελόπουλο, Εύφη Σαρίστελα Κοντοπούλου. Έπαιξε μα όλου. Πρώτο σχήμα. Και τι είπε ο πατέρας σου, ρε παιδάκι μου. Είσαι τρελός, μου λέει. Ναι. Θα γίνεις μπουζουκτσής. Έτσι ακριβώς. Αλλά ο πατέρας μου δεν με πίστευε. Καθόλου. Μου λέει δίπλα σου. Ναι. Δίπλα σου. Και του είπε δεν θα πάω ποτέ ιατρική. Δεν σε έψησε να πας μισό-μισό ντεμή σεζόν. Μα του το είπα ότι αυτό δεν ταιριάζει το. Εγώ βλέπω αίμα και λιποθυμώ. Δεν έχω καμία σχέση με αυτά τα πράγματα. Τόσες γένες πήγες μέσα. Όχι. Γιατί δεν πήγες. Φοβόμαι. Πλάκα μου κάνει. Καθόλου. Αυτό το πράγμα το ακούω από πολλούς άντρες και δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή. Φοβάμαι πάρα πολύ. Οφείλω να σου πω ότι το πρώτο παιδί δεν το πήρα καν εγώ πρώτο στην αγκαλιά μου. Δηλαδή μου το δίνανε και δεν το έπαιρνα. Φοβόμουν. Μη σου πέσει. Ναι. Ένα τόσο δα πλασματάκι τώρα. Γκάγκα, σου πες, κοίταξε. Γκάγκα, τον γκάγκα θα μου μείνει στο τέλος. Γκάγκα, 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 θα πάω στο μαγαζί. Το δεύτερο που σε αντιπαθώ είναι ότι έκανες τρία παιδιά 16 χρόνια νωρίτερα από ό,τι τα έκανα εγώ. Μαθαίνω όμως. Βλέπεις, είμαι καλός μαθητής. Έτσι πρέπει να είναι. Για πόσα πας. Τρία. Τρία. Να πάμε να κάνουμε μια παύση. Η γυναίκα μου λέει, τι έγινε εδώ πέρα, μεγάλε. Ναι. Να δούμε και λίγο τηλεόραση. Θέλω να δούμε λίγο τηλεόραση. Βάλε Κωστόπουλο. Τι να πω. Έχεις κάνει μια δήλωση. Έχεις πει ότι θα ήθελες να κάνεις ντουέτο επειδή είσαι στην ίδια εταιρεία. Με ποια. Με ποια. Με την Τζένιφερ Λόπεζ είπες, ρε. Α, ναι, το είπα, ναι. Το είπα. Είπες στο κοινό ότι έχει γίνει αυτό. Δεν έχει γίνει. Κοίτα. Να δω. Σάββατο, βράδυ και στα χέρια το τηλέφωνο. Ψάχνω ένα φίλο για να βγω. Θέλω να πιω, θέλω να πω, θέλω να σπάσω. Με χίλιους τρόπους πάλι θα σε ξεπεράσω. Από Δευτέρα θα παίξω να καπνίσω. Έχεις δίκιο. Δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα. Από Δευτέρα. Από Δευτέρα. Δεν το πιστεύω. Δεν μου λες.
Από εκεί που σε είδα σε μια στιγμή να τρέχεις. Ήταν τότε που έκανα προπόνηση. Πιο γραμμωμένη. Τι έφαγες. Δεν είχα πάει ολόκληρο στο κλιπ. Είναι λόγω Χριστουγέννου που πήρες. Όχι, είμαι γενικώς μια μετοχή που μόνο ανεβαίνει σε αυτό. Μόνο ανεβαίνει. Δεν έχω τέτοια πράγματα εδώ. Θα σου κάνω και ένα άλλο δώρο. Τι. Έχεις ζητήσει ότι το μόνο που σου λείπει στη ζωή σου είναι μια φωτογραφία με τον Μάικλ Τζάκσον. Ναι. Την ξέχασες, γκάγκα. Είχα βγάλει κι αυτή. Δεν την είχες βγάλει, ρε, και κοιμόσουνα. Κοίταξε, ρε, αγόρι μου. Πού τι. Ορίστε. Αυτή τη θέλω, τη φωτογραφία. Αυτή τη φωτογραφία θα στη δώσω. Όταν βγήκατε μαζί στο Las Vegas, ναι, το 2008, ναι, τον Απρίλιο. Ναι. Πω, θυμάμαι, ναι. Εγώ ήμουν απ' έξω, πουλούσα καστανά και ο Μάικλ μέσα. Αλλά γινόταν πανικός. Πανικός. Και λέω, που πουλάω κάστανα, πουλάω πολύ. Λοιπόν, είμαι τον Πάνο Κιάμο, πάμε σε ένα break και είμαστε σε 3 λεπτά και πάλι μαζί.